Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και θα είμαστε μαζί, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ψαρουδάκη, και θα είμαστε μαζί για την επόμενη περίπου μισή ώρα. Στη σημερινή εκπομπή θα ήθελα να δούμε λίγο το θέμα των online δοκιμασιών. Είναι ένα θέμα το οποίο φαίνεται ότι παίρνει διαστάσεις επιδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο, γνωστό ως Internet Challenges. Κάποια από αυτά τα παιχνίδια μπορεί να φαίνονται αστεία. Κάποια ξεκίνησαν σε μια προσπάθεια να διαδοθεί ένα θετικό μήνυμα. Ωστόσο, δεν είναι λίγα εκείνα που καλούν τα παιδιά να υποβληθούν σε μια σειρά προκλήσεων που μπορούν να οδηγήσουν σε τραυματισμούς ή ακόμα και να στοιχήσουν τη ζωή. Τα παιχνίδια αυτά γίνονται γρήγορα δημοφιλή μεταξύ των παιδιών. Με αφορμή περιστατικό που καταγράφηκε πριν από λίγες μέρες με τον τραυματισμό ενός παιδιού το οποίο συμμετείχε σε μία από τις πολλές επικίνδυνες δοκιμασίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, είχαμε και την παρέμβαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λασιθίου, του κυρίου Γαλίνα, με επιστολή που κοινοποιήθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Ανατολικής Κρήτης και στους διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με αυτή την επιστολή, ο Εισαγγελέας εφιστά την προσοχή στους ανήλικους για την επικινδυνότητα του εν λόγω παιχνιδιού που τείνει να λάβει τα χαρακτηριστικά νεανικής μόδας και τον σοβαρότατο κίνδυνο που διατρέχουν να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες στην υγεία τους ή ακόμα και να οδηγηθούν στο θάνατο. Αυτό το πολύ σημαντικό θέμα θα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με την ψυχολόγο της γραμμής Helpline του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, την κυρία Μαρία Δάρα. Κυρία Δάρα, καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Τα επικίνδυνα παιχνίδια προκλήσεων για άλλη μια φορά στην επικαιρότητα και θα ήθελα να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση με το να μας πείτε τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο επικίνδυνα διαδικτυακά παιχνίδια. Κοιτάξτε, όπως είπατε και στην αρχή, αυτές οι online προκλήσεις, οι διαδικτυακές προκλήσεις, μπορούν να πάρουν διάφορες και διαφορετικές μορφές. Είχαν ξεκινήσει στην αρχή σαν προκλήσεις αστείες για να γελάσουν τα παιδιά μεταξύ τους. Προκλήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με το φαγητό, για παράδειγμα. Τώρα να σας πω κάποια παραδείγματα για να γίνει λίγο πιο κατανοητό. Ναι, υπήρχε μια πρόκληση έτσι πρόσφατα που κάποιος έτρωγε κανέλα και έπρεπε να τη φυσήξει. Και όλο αυτό ήταν αστείο γιατί γέμιζε η οθόνη, ας πούμε, με αυτό το υλικό, με την κανέλα. Mm-hmm. Άλλες είναι αστείες, ότι με τα παιδιά προσπαθούν, ας πούμε, με διάφορα ποτήρια και με διάφορα μπουκάλια να στερεώσουν το μπουκάλι πάνω στο νερό. Και όλο αυτό τραβάνε βίντεο και είναι αρκετά αστείο. Άλλες αστείες προκλήσεις έχουν να κάνουν προσπάθηση να μην γελάσεις, δηλαδή έχουν αστεία βίντεο και αυτός ο θεατής προσπαθεί να μην γελάσει, που τραβάει τον εαυτό του στην κάμερα και αποδέχεται με αυτόν τον τρόπο την πρόκληση. Αλλά βέβαια υπάρχουν και προκλήσεις οι οποίες είναι εκφοβιστικές ή και σωματικές, οι οποίες αγγίζουν και τα και επικίνδυνα μονοπάτια, όπως είπατε κι εσείς. Να υπενθυμίσω μόνο αυτές τις προκλήσεις που ήταν πέρυσι πολύ διαδεδομένες, όπως ήταν η μπλε φάλαινα, που ανήκουν και αυτές τις online προκλήσεις, που κάποιος έλεγε να κάνεις κάτι επικίνδυνο, να περάσεις το φανάρι σε μια λεωφόρο μεγάλη με κόκκινο ή να πηδήξεις από ταράτσα στα ταράτσα. Και το Μόμο, δεν ξέρω να το θυμάστε, mm-hmm. ήταν και αυτό έτσι μια πρόκληση πριν από κάποια χρόνια αρκετά διαδεδομένη, που ήταν κάτι πολύ εκφοβιστικό και θα έπρεπε να το δεις χωρίς να φοβηθείς. Υπάρχουν διάφορα είδη προκλήσεων και οφείλω να πω ότι κάθε μέρα υπάρχει κάτι καινούριο που σκέφτονται τα παιδιά ή influencers προκειμένου να βάλουν τα παιδιά σε αυτά μονοπάτια. Αυτές οι προκλήσεις δεν αφορούν μόνο στο διαδίκτυο. Αυτές mm-hmm. οι προκλήσεις και στα παλιότερα χρόνια γινόντουσαν και εκτός διαδικτύου. Δεν είναι κάτι καινούριο τέτοιου mm-hmm. είδους προκλήσεις. Απλά mm-hmm. Αυτό που είναι το κερασάκι στην τούρτα είναι ότι πλέον τα παιδιά βιντεοσκοπούν την πρόκληση και εν συνεχεία την ανεβάζουν στο διαδίκτυο. Με αποτέλεσμα mm-hmm. να λαμβάνει διαστάσεις όλο αυτό. Mm-hmm. Mm-hmm. Να διαδίδεται και να γίνεται πολύ της μόδας. Και πράγματι, αν σκεφτούμε έτσι και τα δικά μας σχολικά χρόνια, στο πρόβλημα του σχολείου έπρεπε να ανταποκριθούμε σε διάφορες προκλήσεις που μας θέτανε στους μαθητές μας. Απλά που λέτε και εσείς, τώρα έχει πάρει άλλες διαστάσεις mm-hmm. και άλλα μονοπάτια. Κυρία Δάρα, μας είπατε ότι όλες οι διαδικτυακές προκλήσεις δεν είναι επικίνδυνες. Υπάρχουν προκλήσεις mm-hmm. που γίνονται για αστείο, υπάρχουν προκλήσεις που γίνονται για να ευαισθητοποιήσουν. Υπάρχουν και τέτοιες προκλήσεις, έτσι mm-hmm. δεν είναι? Ναι, υπάρχουν προκλήσεις, με συγχωρείτε, οι οποίες έχουν σκοπό την ευαισθητοποίηση του κόσμου για διάφορα φαινόμενα και θέματα, όπως είναι η οικολογική συνείδηση, να μαζέψουν χρήματα για κάποια φιλανθρωπία
Υπάρχουν και τέτοιοι είδων προκλήσεων που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, βεβαίως. Μάλιστα. Γιατί ένα παιδί, κυρία Δάρα, ή ένας νέος να μπει στη διαδικασία των προκλήσεων, ειδικά αυτών που είναι απειλητικές για τη ζωή? Κοιτάξτε, τώρα εδώ πέρα θα πρέπει λιγάκι να αναρωτηθούμε τι σημαίνει να είναι κανείς έφηβος, τι σημαίνει να είναι παιδί. Έτσι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα παιδιά είναι αρκετά ευάλωτα στην πίεση των συνομιλίκων. Εγώ θα το έθετα αυτό σαν έτσι έναν πρώτο παράγοντα που κάποιος είναι επιρρεπή σε κάτι τέτοιο, το οποίο δεν είναι μόνο στο διαδίκτυο, αλλά όπως είπαμε και πριν, είναι σε όλο το φάσμα, ας πούμε, της ανθρώπινης ζωής. Ο έφηβος έχει ένα χαρακτηριστικό, νιώθει παντοδύναμος. Νιώθει ότι οτιδήποτε και να συμβαίνει κακό, το γνωρίζω εγκεφαλικά ότι υπάρχει, αλλά σε μένα αποκλείεται να συμβεί. Με τον ίδιο τρόπο, λοιπόν, που θα ανέβει σε ένα μηχανάκι χωρίς να φοράει κράνος, γιατί τον ίδιο αποκλείεται να συμβεί κάτι κακό, με τον ίδιο τρόπο, λοιπόν, μπορεί να κάνει και μια επικίνδυνη πρόκληση. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να ξέρουμε ότι το μεγαλύτερο θέμα των συνομιλίκων, των εφήβων, είναι οι συνομήλικοι. Δηλαδή θέλουν να ανήκουν κάπου. Είναι η εποχή που οι γονείς πάμε στην άκρη, απομυθοποιούμαστε και οι συνομήλικοι παίρνουν, έτσι, ανεβαίνουν πάρα πολύ στο βάθρο. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, τα παιδιά έχουν την ανάγκη να νιώθουν ότι, ξέρετε, θέλω να με θαυμάζουν οι συνομήλικοι, θέλω να με εκτιμούν, θέλω να τους εντυπωσιάσω. Και αυτό είναι ένας καλός τρόπος να εντυπωσιάσει κανείς τους συνομήλικους του. Να ανταποκριθεί σε κάποιες διαδικτυακές προκλήσεις. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι η μίμηση, ο μιμητισμός, που ό,τι κάνει το ένα παιδί κάνει και το άλλο. Αυτό βλέπουμε έτσι όταν μπαίνουμε και σε τάξεις, για να ενημερώσουμε τα παιδιά για το ασφαλές διαδίκτυο. Μπαίνουμε σε μια τάξη και βλέπουμε ότι όλη αυτή η τάξη παίζει Fortnite, ας πούμε. Uh-huh. Όλη άλλη τάξη έχει κάνει αυτό το διαδικτυακή πρόκληση. Ο μιμητισμός στα καλύτερά του. Ακριβώς αυτό. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο της πίεσης των συνομιλίκων, κάποιος μπορεί να είναι αρκετά ευάλωτος να κάνει κάτι το οποίο μπορεί να είναι εν δυνάμει επικίνδυνο. Όπως είναι κάποια διαδικτυακή πρόκληση και όπως είναι και άλλα πράγματα, βέβαια. Mm-hmm. Όπως το να ανέβω στο μηχανάκι, να πάω μια βόλτα χωρίς να ξέρουν οι γονείς μου ή να ανταλλάξω μια γυμνή φωτογραφία. Ειδικά για τις προκλήσεις αυτές που είναι απειλητικές για τη ζωή, υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών που θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία να τις κάνουν, να συμμετέχουν σε μια τέτοια πρόκληση? Κοιτάξτε, παρατηρούμε, είναι η αλήθεια, ότι παιδιά τα οποία είναι αρκετά ευάλωτα γενικά σε όλες τις διαστάσεις της ζωής τους, έχουν και μια μεγαλύτερη έτσι έφεση στο να θυματοποιηθούν, να κάνουν και κάτι επικίνδυνο για τον εαυτό τους, ακριβώς γιατί η ανάγκη τους το να ανήκουν κάπου είναι πολύ μεγάλη. Οπότε βλέπουμε παιδιά κάποιες φορές τα οποία είναι κάποιες κοινωνικά απομονωμένα, ντροπαλά, παιδιά τα οποία τα απομονώνουν οι υπόλοιποι συνομήλικοι, που πολλές φορές βάζουν τον εαυτό τους σε αυτές τις διαδικασίες, προκειμένου να αποκτήσουν τη φήμη που τόσο έχουν ανάγκη. Άρα λοιπόν είναι πολύ πολύ σημαντικό να δούμε πού βρίσκεται το παιδί μας, προκειμένου να μην έτσι ποτέ μπει σε τέτοια μονοπάτια. Mm-hmm. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, βέβαια, ότι ένας λόγος που μπαίνουν κάποιοι στη διαδικασία των προκλήσεων είναι και η απόκτηση χρημάτων. Ο αριθμός των προβολών μεταφράζεται συχνά σε νομισματική αξία, ιδιαίτερα για influencers στο διαδίκτυο, έτσι? Ναι, πολύ σωστή η παρατήρηση που κάνετε. Ειδικά για τους influencers. Τώρα, αν κάποιο παιδί έτσι νομίζει ότι αν το κάνω αυτό θα βγάλω χρήματα, είναι και αυτό το πλαίσιο, ξέρετε, της σημερινής μας κοινωνίας, το οποίο τα παιδιά το αναφέρουν συχνά, ότι θα γίνω YouTuber, θα γίνω influencer, θα κάνω αυτό, θα ανεβάσω το βιντεάκι μου στο Fortnite, οπότε θα αποκτήσω χρήματα. Και είναι πολύ σημαντικό για εμάς να ενημερώσουμε τα παιδιά. Έτσι. Κυρία Δαρά, η παθοφυσιολογία του εγκεφάλου των εφήβων βοηθάει στο να συμμετέχουν σε τέτοιες προκλήσεις? Έχω ακούσει ότι ο προμετωπικός φλοιός του εφηβικού εγκεφάλου δεν έχει αναπτυχθεί μέχρι τα 20 έτη, οπότε πολλοί νέοι δεν μπορούν να αναλογιστούν τον κίνδυνο ή τη συνέπεια αυτού που κάνουν. Και ο προβληματοποιός λόγος έχει να κάνει και με τον έλεγχο των παρορμήσεων. Κάτι το οποίο όσο δεν είναι επιτυγμένο, τόσο πιο δύσκολο είναι κάποιος να βάλει ένα φρένο στις παρορμήσεις του. Και αυτό είναι μια δουλειά που στην εφηβεία είναι πολύ πολύ σημαντικό και να το γνωρίζουμε, αλλά και να το δουλεύουμε μαζί με τα παιδιά. Mm-hmm. Γι' αυτό και λέμε ότι τις συνέπειες σε ένα παιδί δεν θα τις βάλεις για το Σαββατοκύριακο. Άμα θέλεις να βάλεις κάποια συνέπεια κάποια στιγμή, είναι σημαντικό να γίνει άμεσα. Γιατί ένας έφηβος θα σκεφτεί, εντάξει, μέχρι το Σαββατοκύριακο έχουμε πάρα πολύ καιρό. Έτσι. Δεν έγινε και κάτι.
Να δούμε λίγο και ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι από τη συμμετοχή σε τέτοιες προκλήσεις. Δεν θέλω να μου πείτε το αυτονόητο, ο θανάσιμος αυτοτραυματισμός ή η σωματική βλάβη. Υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι που κρύβονται πίσω από αυτό. Παραδείγματος χάρη, η πρόθεση βίας είναι ένας κίνδυνος. Η πρόθεση βίας είναι ένας κίνδυνος. Κοιτάξτε, συνήθως αυτά τα επικίνδυνα, οι επικίνδυνες προκλήσεις έχουν να κάνουν με τη σωματική ακαιρεότητα. Mm-hmm. Πρόσφατα άκουγα και αυτή την επικίνδυνη επίσης πρόκληση που είχε να κάνει με τον πνιγμό. Mm-hmm. Που είχαμε και θύματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και που ξεκίνησαν οι γονείς κάποιου παιδιού να κάνουν και μια μεγάλη ενημέρωση και καμπάνια για αυτά τα θέματα. Που κάποιος προσπαθεί να κρατήσει την αναπνοή του, ας πούμε, και με αυτόν τον τρόπο έτσι καταλαβαίνετε ότι μπορεί να έχει και θανάσιμες επιπτώσεις. Φυσικά. Επίσης, ο σχηματισμός κακής διαδικτυακής φήμης είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η διασπορά προσωπικών δεδομένων μέσα από αυτές τις προκλήσεις, η απώλεια αξιών, η κακή επιλογή προτύπων, όλα αυτά προκύπτουν, όλα αυτά είναι κίνδυνοι από την συμμετοχή ενός παιδιού σε διαδικτυακές προκλήσεις. Για να δούμε τώρα τι μπορούν να κάνουν οι γονείς προκειμένου να προστατέψουν το παιδί τους και να το αποτρέψουν να συμμετάσχει σε τέτοιες πρακτικές. Κοιτάξτε, καταρχάς είναι σημαντικό να ενημερωθούμε οι γονείς, να το φέρουμε αυτό το θέμα στην επικαιρότητα, δηλαδή ότι υπάρχει και αυτό το φαινόμενο στη ζωή μας και να το ανοίξουμε. Ξέρετε, όσο ανοίγουμε θέματα στο σπίτι μας ή και σαν κοινωνία, τόσο πιο πολύ αναδύονται και κάποια προβλήματα και κάποιες σκέψεις των παιδιών. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με μια κουβέντα, ότι ξέρεις κάτι, άκουσα μια εκπομπή στο ραδιόφωνο και έλεγε για τις προκλήσεις. Και δεν το ήξερα. Έχεις σκεφτεί εσύ να δεις κάποια πρόκληση, έχεις δει. Κάποιος φίλος έχει λάβει μέρος. Ξέρετε, όταν ρωτάμε για τους φίλους, τα παιδιά πολλές φορές έχουν την τάση να απαντάνε πιο εύκολα, με την έννοια ότι δεν είναι έτσι, δεν αναφέρομαι σε μένα, αλλά αναφέρομαι σε κάποιο φίλο μου. Και με αυτόν τον τρόπο έτσι να ανεχνεύσουμε λιγάκι τη δική μας, τη συμπεριφορά του δικού μας παιδιού. Που θα ακριβώς πρέπει όμως να κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση με το παιδί, όχι με τάση να επικρίνουμε τις απαντήσεις του, αλλά με τάση να το ενημερώνουμε. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε εμείς οι γονείς στο μυαλό μας, υποθέτω, ότι όλες οι προκλήσεις δεν είναι επικίνδυνες. Δηλαδή υπάρχουν και ακίνδυνες προκλήσεις, οι οποίες γίνονται προς χάριν διασκέδασης. Όταν λοιπόν δεν κρύβεται κίνδυνος πίσω από μια πρόκληση, σαφέστατα δεν χρειάζεται να είμαστε επικριτικοί και τιμωρητικοί. Κοιτάξτε, γενικά το επικριτική και το τιμωρητική, ειδικά στην εφηβική ηλικία, είναι κάτι το οποίο δεν δουλεύει. Έχουμε πει πολλές φορές ότι όταν έχουμε αυτή την τάση, τα παιδιά πολλές φορές τείνουν να μην ακούν και να τα κάνουν πίσω από την πλάτη μας. Εγώ λοιπόν θα έλεγα ότι όταν ανοίξουμε μια κουβέντα, δεν είναι ο σκοπός εμείς να ενημερώσουμε, αλλά ο αρχικός μας σκοπός είναι να ακούσουμε. Και ακούω σημαίνει ακούω αυθεντικά, με ανοιχτά τα αυτιά, χωρίς καμία διάθεση να κρίνω το παιδί μου, για να ακούσω ακριβώς τι συμβαίνει. Και για να μπορέσει και το ίδιο το παιδί να μου ανοιχτεί. Σε δεύτερο επίπεδο, μπορώ να κάνω έτσι και μια κουβέντα μαζί του, περισσότερο ενημερωτική. Αλλά ξέρετε, τα παιδιά ξέρουν τους κινδύνους. Ξέρουν ότι όταν το κάνουν αυτό είναι επικίνδυνο. Δηλαδή, θέλουμε να αποφύγουμε μια συζήτηση τύπου κήρυγμα. Γιατί από το ένα αυτή μπαίνει, συγχωρήστε μου την έκφραση, από το άλλο αυτή βγαίνει σε αυτήν την ηλικία. Άρα λοιπόν, ακούω το παιδί, τι είναι ακριβώς αυτό που έχει να μου πει, και ταυτόχρονα λέω. Πώς το σκέφτεσαι εσύ αυτό, θα σου άρεσε να έπαιρνες μέρος σε κάτι τέτοιο? Το ακούω και ανησυχώ πολύ. Δηλαδή, πολλές φορές βάλουμε και τα δικά μας συναισθήματα. Ανησυχώ πολύ ότι κάτι τέτοιο, αν το έκανε κάποιος, ήταν πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο. Ούτως ώστε να ακούσει το παιδί και το ίδιο το παιδί να μας απαντήσει πάνω σε αυτό. Αν τώρα κάποιο παιδί, και ειδικά πιο μικρής ηλικίας, σκέφτεται κάπως να ανταποκριθεί σε μια πρόκληση, είναι σημαντικό επίσης να το πούμε κι αυτό. Δηλαδή, ότι αν θέλεις κάτι, έλα να με ρωτήσεις πρώτα. Έλα να με ρωτήσεις τι είναι ακριβώς αυτό. Έλα να το δούμε μαζί, τέλος πάντων. Να ξέρει το παιδί, δηλαδή, και σε οποιαδήποτε λάθος του, είμαστε εκεί ή και σε οποιαδήποτε σκέψη που θέλει να κάνει, για να το βοηθήσουμε και για να το κατευθύνουμε. Και θα πρέπει να δηλώνουμε διαθέσιμοι για περαιτέρω ερωτήσεις ή συζητήσεις, ιδανικά, όπως είπατε, χωρίς προκαταλήψεις και τιμωρίες. Επίσης, ναι, με συγχωρείτε, σε διέκοψα. Όχι, συνεχίστε. Όχι, απλά σκεφτόμουν ότι το πιο σημαντικό της είναι αυτό που λέμε κριτική σκέψη στα παιδιά. Έτσι, οπότε, πάνω σε αυτή την κουβέντα που συζητάγαμε και πριν, να ρωτήσουμε, είναι ασφαλές. Αυτό, πώς το σκέφτεσαι εσύ, πώς μπορείς να δεις αν κάτι είναι ασφαλές ή όχι. Έτσι, το κομμάτι, αυτό που λέγαμε πριν, της πίεσης των συνομιλίκων, εντάξει, είναι ένα θέμα δύσκολο, το οποίο συνήθως προσπαθούμε να το δουλεύουμε από τις αρχές του δημοτικού. Πώς να λέμε όχι, έτσι, σε πιο μικρές ηλικίες. Θέλουμε τα παιδιά να το αναγνωρίζουν. Άρα αυτό, ότι, εννοώ να αναγνωρίζουμε ότι πιέζεται πολύ από συνομιλίκους. Οπότε εκεί μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις τύπου, γιατί θέλεις να το κάνεις αυτό, μια τέτοια πρόκληση, να ανταποκριθείς, οποιοδήποτε τύπου.
ένα τέτοιο βίντεο, ας πούμε, που εσύ σκάς τα γέλια ή που γελιοποιείσαι, είναι κάτι που πραγματικά θα θέλεις να δείξεις στον κόσμο? Πραγματικά αυτό το βίντεο θα ήθελες να υπάρχει και μετά από 20 χρόνια, ας πούμε, και να ήταν στο ίντερνετ? Δηλαδή τα ίδια τα παιδιά να αρχίζουν να σκέφτονται. Και επίσης να σκέφτονται, σκέφτεσαι γιατί θα ήθελες να το κάνεις αυτό? Επειδή είναι αστείο, επειδή μιμήσει τους φίλους σου? Δηλαδή να αρχίσουν να αναγνωρίζουν ότι πίσω των συνομιλίκων είναι ένα τεράστιο κομμάτι που μπορεί ενδυνάμει να τους οδηγήσει σε κάποιες επικίνδυνες συμπεριφορές. Μάλιστα. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, πώς πρέπει να διαχειριστούν τέτοιες υποθέσεις? Γιατί καταλαβαίνετε ότι οι συζητήσεις, αναζητήσεις των παιδιών επεκτείνονται και κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής και θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να μιλήσουν στα παιδιά για αυτές τις προκλήσεις, χωρίς όμως να ξέρουν την αυξημένη λόγω ηλικίας περιέργειά τους. Πράγμα δύσκολο. Κοιτάξτε, όπως και με τους γονείς, έτσι και με τους εκπαιδευτικούς, βλέπουμε πολύ συχνά ότι όταν εμείς είμαστε ανοιχτοί, είτε εκπαιδευτικοί, είτε ειδικοί, είτε γονείς, σε κάποιο θέμα, τότε το θέμα εμφανίζεται. Όχι ότι να σας φαίνεται αυτό κάπως μαγικό εισαγωγικά, αλλά έτσι συμβαίνει. Όταν λοιπόν εμείς είμαστε ανοιχτοί στο να ακούσουμε θέματα και να ανοίξουμε ένα τέτοιο θέμα που έχουν να κάνει με την πρόκληση, αυτό από μόνο του κάποιες φορές είναι αρκετό για να αναδεθεί και σε σχολικό πλαίσιο. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω στους εκπαιδευτικούς που είναι έτσι λίγο, πώς να το πω, παγίδα, είναι να μην αναφέρουν τις προκλήσεις. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να κάνει μια ενημέρωση, που νομίζω στη σελίδα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλού Διαδικτύου έτσι, θα βρει πλούσιο υλικό που θα τον κατευθύνει για να εμπλουτίσει μια τέτοια ενημέρωση προς τους μαθητές, είναι να μην κατονομάσει. Δηλαδή, μην πει ότι υπάρχει αυτή η πρόκληση, όπως σας είπα πριν, ας πούμε, με την κανέλα ή με τον πνιγμό. Γιατί λειτουργεί και ως διαφημιστικό πρότυπο. Και κάτι τα παιδιά τα οποία δεν το ξέρουν, πιστέψτε με, θα γυρίσουν στο σπίτι και θα το γκουγκλάρουν. Άρα, λοιπόν, μιλάμε γενικά τι σημαίνει πρόκληση, αν τα ίδια τα παιδιά έχουν κάτι να μας πούν. Και ταυτόχρονα και εκπαιδευτικοί κινούνται στο ίδιο μοτίβο. Τη κριτική σκέψη, τη πίεση των συνομιλίκων, το πώς σκέφτομαι τις συνέπειες που την ακόμα προβώ σε κάποια πράξη κτλ. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Δάρα, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία που είχαμε. Είναι ένα δύσκολο θέμα, ένα θέμα που συχνά πυκνά μονοπολεί το ενδιαφέρον μας εξαιτίας όλων αυτών που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αυτών των παραδειγμάτων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε πει ότι έχει πάρει διαστάσεις. Στην Ελλάδα ευτυχώς δεν είναι τόσο άσχημη ακόμα η κατάσταση, δεν είναι κάτι το οποίο τα παιδιά μας ακολουθούν συχνά. Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια έχει εντοπιστεί ότι υπάρχει μια αύξηση των κρουσμάτων πάνω σε αυτό το θέμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και να ξέρετε ότι στη γραμμή βοήθεια του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλού Διαδικτύου που απαντάει στο τηλέφωνο 210-686-86, απαντάμε καθημερινά σε οποιοδήποτε ερώτημα έχει να κάνει με την ασφάλεια στο διαδίκτυο και σαφώς και για τις διαδικτυακές προκλήσεις. Πολύ σημαντικό αυτό, να επαναλάβουμε το τηλέφωνο 210-676-86. Εντελώς δωρεάν μπορείτε να ζητήσετε συμβουλές και κατευθύνσεις από εξειδικευμένους ψυχολόγους για το πώς θα διαχειριστείτε οποιοδήποτε θέμα αφορά στην ασφάλεια στο διαδίκτυο. Κυρία Δάρα, καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Να σας ευχαριστήσω θερμά που μείνατε κοντά μας. Γεια σας.